Την απογοήτευση, την ανασφάλεια, την απεσιοδοξία και την αγωνία των επαγγελματοβιοτεχνών της Μαγνησίας για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά αλλά και για τις προοπτικές της ιδιωτικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον άγριας φορολόγησης και έλλειψης συνθήκων και προϋποθέσεων ανάπτυξης, αποτυπώνει η έρευνα της τοπικής ομοσπονδίας του κλάδου που παρουσιάστηκε σήμερα στους δημοσιογράφους. Στην έρευνα μετέχει το 20% των μελών της ΟΕΒΕΜ και αφορά στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2016. Ποσοστό 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα κάνει προσλήψεις, 83% ότι θα προσλάβει προσωπικό μερικής απασχόλησης, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 72% που δήλωσε ότι δεν θα κάνει απολύσεις. Δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα μεγάλη και γι' αυτό αυτή η έρευνα βρίσκεται ήδη και στα χέρια και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης εκτός της περιοχής μας και ήδη θα προωθηθεί και στους κυβερνητικούς βουλευτές που δυστυχώς και εκφράζουν ένα παράπονο πέραν της κυρίας Χρυσοβελώνη δεν είναι εδώ, ενώ νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να δούνε τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά στις οφειλές των επιχειρήσεων, το 49% των ερωτηθέντων χρωστά στην εφορία, το 52% στον ΟΑΕ, το 53% στις τράπεζες, ενώ το 45% δεν έχει ρύθμιση οφειλών, ένα άλλο 45% την έχει χάσει, ενώ οι 6 στους 10 δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο επόμενο τρίμηνο. Δεν θα υπάρξουν στο επόμενο τρίμηνο προσλήψεις και επενδύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο κομμάτι της απασχόλησης και της ανεργίας, αλλά και το αντίστοιχο των δημοσίων εσόδων. Το 90% των επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών σε διψήφια ποσοστά, ενώ μόλις το 7% των επιχειρήσεων έχει εξαγωγικό προσανατολισμό. Το 78% των ερωτηθέντων προβλέπει μείωση τζίρου στο επόμενο τρίμηνο, ενώ το 94% εκτιμά ότι δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση στο ίδιο διάστημα και κατά συνέπεια δεν θα προχωρήσει σε επενδύσεις. Το 47% των ερωτηθέντων δεν διαθέτει e-banking και το 63% δεν διαθέτει POS. Σε ό,τι αφορά τώρα στις προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα της ΟΕΒΕΜ, όλοι ζητούν μείωση φορολογικών συντελεστών και αφορολόγητου, καθώς και επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενοι σήμερα προς τους επαγγελματοβιοτέχνες του Βόλου και της Μαγνησίας λέμε ότι σταθερός προσανατολισμός μας είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών έχει εξαγγελθεί ήδη από τον πρόεδρό μας από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και μιλάει για αποκλιμάκωση κατά το 1/3 στην φορολογία εισοδήματος, μιλάει για μείωση 30% στον έμφυα τα δύο πρώτα χρόνια και οι προτάσεις μας επίσης έχουν να κάνουν με την προσπάθειά μας για μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών. Αίσθηση προκάλεσε η εκτίμηση του Πρόεδρου της ΕΒΕΜ ότι η κατάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα εξαιτίας των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων εν όψη και των Χριστουγέννων. Στην πραγματική οικονομία υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όπως είδατε και έναντι των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα υπάρχουν δώρα, θα υπάρχουν επιδόματα, θα υπάρχουν ένα κάρο υποχρεώσεις, τέλη κυκλοφορίας, έμφυα. Και όλα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς που θα δυσκολέψουν την κατάσταση. Πιστεύω ότι το επόμενο τρίμηνο, κάνοντας μία πρόβλεψη, τα στοιχεία θα είναι τουλάχιστον το ίδιο αρνητικά, ίσως και προς το χειρότερο.